Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι στο κανάλι μου. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις κατασκευές μας, με τα DIY μας που ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλες δύο μαγικές έτσι δημιουργίες. Η έκπληξη είναι ότι αυτά που θα φτιάξω θα γίνουν με ξυλάκια από παιχνίδι επιτραπέζιο τζέγκα. Ναι, καλά ακούσατε, δεν γίνεται από έτοιμο ξύλο, γίνεται από αυτά τα ξυλάκια. Θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς τα φτιάχνω, είναι πανεύκολο. Και θα φτιάξουμε μία σκαλίτσα και το επόμενο που θα κάνουμε είναι το βιβλιαράκι σαν αυτά που βλέπετε και παραγγέλνω συνέχεια από το τίμο, τα διακοσμητικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να σας λέω βήμα προς βήμα πώς τα φτιάχνω. Βάζω σιλικόνη, προσέχουμε τα χεράκια μας, εγώ γνωρίζω παιδιά πώς θα κάνω. Να προσέχετε εσείς που πιάνετε για πρώτη φορά πιστόλι σιλικόνης, να μην κάψετε τα χεράκια σας. Λοιπόν, ενώνουμε τα ξυλάκια στην όρθιά τους μεριά, για να γίνει πιο χοντρούλι το ξυλαράκι. Τα ενώνουμε όλα σιγά σιγά μεταξύ τους. Βέβαια το μέγεθος που θέλετε να φτιάξετε είναι αναλόγως με τα δικά σας δεδομένα, πώς το θέλετε, πόσο μεγάλο θέλετε να γίνει το βιβλιαράκι. Οπότε υπολογίζετε, αν έχετε αρκετά το φτιάχνετε λίγο μεγαλύτερο. Λοιπόν, ενώνω σιγά σιγά τα ξυλάκια. Να ξέρετε ότι το βιντεάκι μου είχε βγει στα 50 λεπτά. Το έχω κάνει στο λίγο πιο γρήγορο, γιατί θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, θα ήταν κουραστικό. Οπότε μια χαρά φαίνεται έτσι βήμα προς βήμα πως γίνεται. Λοιπόν παιδιά, κολλούνται πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Τα ενώνουμε σιγά σιγά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το προηγούμενο βιντεάκι και το πρώτο που είχα κάνει. Και έτσι είπα να σας δείξω όσες πιο πολλές δημιουργίες μπορώ. Για να παίρνετε κι εσείς ιδεούλες, να προετοιμαστείτε για τα Χριστούγεννά σας. Πριν ξεκινήσουμε καλά καλά το βιντεάκι, αν σας αρέσουν όλα αυτά που φτιάχνω, γενικά με τις διακοσμήσεις, με όλα αυτά, μπορείτε να κάνετε την εγγραφούλα σας. Θα χαρώ πολύ να μεγαλώσει η παρέα μας. Να πατήσετε και το καμπανάκι, το πρώτο που θα σας εμφανιστεί πάνω πάνω, για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι. Όπως επίσης και το like σας, που θα με βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβω ότι σας άρεσε αυτό που κάνω, για να συνεχίζω να το κάνω. Λοιπόν, έχω φτιάξει τα ξυλάκια μου που θέλω, υποτίθεται ένα-ένα βιβλιαράκι είναι αυτά. Κοιτάω να είναι όλα στην ίδια ευθεία τα ξυλαράκια, να μην έχει πάει κάποιο στραβά. Έχω έτοιμο στόκο που πουλάνε στο εμπόριο. Τα περνάω όμορφα έτσι να καλυφθούν λίγο αυτές οι χαραμάδες που κάνει η ένωση του ξύλου. Μία λεπτή στρώση βάζουμε, δεν βάζουμε πολύ, για να προλάβει να στεγνώσει και γρήγορα. Τα αφήνω όση ώρα χρειαστεί. Και αφού έχει στεγνώσει, με το γυαλόχαρτο τα περνάω ελαφρά να λιάνει λιγάκι όπου χρειάζεται. Είναι μια πάρα πολύ διασκεδαστική διαδικασία και μπορείτε να βάλετε τη δικιά σας φαντασία να δημιουργήσετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή εμένα αυτή τη χρονιά το θέμα διακόσμηση των Χριστουγέννων είναι το gingerbread, στο οποίο ό,τι έχω διακοσμήσει έχω βάλει αυτά τα γλυκά, τα μπισκοτούλια,
καραμελάκια, τα γλυφιτζούρια, όλα αυτά και το φέρνω στα δικά μου μέτρα, στη δική μου διακόσμηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βάφω με απλό χρωματάκι που πήρα από τα τζάμπο, είναι στα είδη χειροτεχνίας, τέμπερες πρέπει να είναι, ναι. Είναι αυτά τα μπουκάλια τα μεγάλα που πουλάνε σε ποσότητα τα τζάμπο. Λοιπόν, μπορείτε που λέτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε σε διακοσμητικό πάνω. Εγώ επέλεξα τα gingerbread για φέτος. Εσείς μπορείτε να βάλετε τον Άγιο Βασίλη. Μπορείτε να βάλετε χιονάνθρωπους. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και να το κάνετε σε ό,τι χρώμα θέλετε. Συνδυάζοντάς το με τα ανάλογα έτσι διακοσμητικούλια πάνω. Είναι, παιδιά, όταν έχετε έτσι ηρεμία στο σπίτι, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό όλο αυτό. Το στεγνώνω με ζεστό αέρα από το πιστολάκι, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, να ξέρετε. Λοιπόν, και αφού τα έχω στεγνώσει, πάλι το πιστόλι μου σιλικόνης που με βοηθάει και το αγαπώ πάρα πολύ. Τα κολλάω στην ίδια ευθεία τους. Λίγο εκεί που είναι λερωμένο στην άκρη είναι επειδή το πιάνω με τα χέρια, αλλά μετά το έχω καθαρίσει. Βάζω και το επόμενο από πάνω. Εγώ σε αυτά τα βιβλιαράκια, στο συγκεκριμένο, επέλεξα ούτε να γράψω κάτι, ούτε να βάλω γραμματάκια, τίποτα. Εσείς μπορείτε να κολλήσετε κάποιο λογότυπο τύπου cookies ή gingerbread ή οτιδήποτε, Christmas, οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, και ξεκινάω να το διακοσμήσω, βάζω πάντα στην πίσω μεριά την κόλλα, να μην φαίνεται από μπροστά. Σιγά σιγά το γυρνάω και το κολλάω. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία του. Βέβαια, αρκεί να μην έχεις παιδάκια δίπλα, όπου υπάρχει ο φόβος να πάνε να πιάσουν το οποιοδήποτε υλικό. Καλά, έχω κάνει μια κουζίνα, δεν σας το συζητώ, αλλά μετά καθόμουν και τα καθάριζα, δεν πειράζει, χαλάλη. Λοιπόν, μου είχε περισσέψει λίγος στόκος μέσα στο κυπελάκι που βλέπετε και έβαλα κόλλα χειροτεχνίας για να το κάνω λίγο πιο ρευστό. Ανακατεύω καλά, θα δείτε τι θα φτιάξω, για ποιο λόγο ανακάτεψα αυτά τα υλικά. Επίσης, επειδή μου φαινόταν πάρα πολύ ρευστό, πρόσθεσα και ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού, σκόνη σε στόκο. Το κοιτάω λίγο να δω αν είναι ok. Λοιπόν, και τώρα πλέον έχω βάλει και τη σκόνη από στόκο, το έχω ανακατέψει και βλέπω λίγο τη ρευστότητά του, έτσι ώστε όταν θα το γαρνίρω να μην κυλήσει πολύ, να είναι μέχρι εκεί που θέλω εγώ να κυλήσει. Το βάζω σε μία σακουλίτσα γαρνιρίσματος. Κορίτσια μου, αυτά που φτιάχνουμε δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα έτοιμα των καταστημάτων, όπου τα ακριβοπληρώνεις πραγματικά, και νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία αυτό που θα φτιάξετε εσείς, γιατί το φτιάχνετε με τόση διασκέδαση, με τόση αγάπη και είναι κάτι που είναι από τα χεράκια σας και θα το έχετε μια ζωή και θα θυμάστε ότι το φτιάξατε εσείς αυτό. Λοιπόν, κόβω και μια μικρή τρυπούλα μπροστά,
ίσα ίσα να βγαίνει και ξεκινάμε να κάνουμε τη διακόσμησή μας πάνω στο βιβλιαράκι. Όπως είπαμε, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι λίγος έτοιμος στόκος, ένα κουταλάκι γεμάτο σκόνη, αναλόγως τη ρευστότητά του, και έβαλα και λίγο κόλλα χειροτεχνίας υγρή, για να είναι λίγο πιο έτσι, επειδή ήθελα να κολλήσω και πραγματάκια πάνω, να ήμουν σίγουρη, και έβαλα και λίγη κόλλα έτσι χειροτεχνίας. Παιδιά, γίνεται φανταστικό. Ούτε εγώ καν δεν περίμενα το αποτέλεσμα. Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Γενικά, εγώ όταν πιάνω να φτιάξω κάτι, αυτοσχεδιάζω. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αν είχα μεγαλύτερα ξύλα, νομίζω ότι θα γινόταν πολύ πιο ωραίο. Προσπαθώ να φτιάξω έτσι κάτι σαν τη γη που τρέχει, κάτι τέτοιο. Καλά, φαίνεται και λίγο έτσι ψιλοχιονισμένο κατά κάποιον τρόπο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία, τη χάρηκα πάρα πολύ. Στη διακόσμηση βάζετε ό,τι θέλετε εσείς, κορίτσια, ό,τι θέλετε. Το απλώνετε όπως θέλετε εσείς. Πάρα πολύ ωραία διαδικασία, μου άρεσε. Και σκέφτομαι να το κάνω και σε κάθε έτσι διακόσμηση που δεν θα βρίσκω το ανάλογο βιβλιαράκι να με καλύπτει. Ναι, σκέφτομαι να το κάνω πιο συχνά αυτό. Τώρα που βρήκα και τον πιο εύκολο τρόπο με τα ξυλαράκια του Τζέγκα, είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτό έχω κάνει. Και μετά ξεκινάω να βάζω έτσι και διάφορα πραγματάκια που θέλω εγώ πάνω. Επέλεξα να βάλω τα ξύλινα που πήρα από Jumbo Gingerbread, ανθρωπάκια, τα οποία τα σταθεροποίησα πάνω σε αυτό που πασάλιψα έτσι πάνω στο βιβλιαράκι. Να σας πω ότι ανάμεσά τους μετά και από πίσω λίγο έβαλα κόλλα σιλικόνης, έριξα κάμποση για όταν στεγνώσει να σταθεροποιηθούν πιο καλά, να ξέρετε. Δεν έβαλα από μπροστά την κόλλα σιλικόνης, την έβαλα ενδιάμεσά τους και από πίσω, απλά για να σταθεροποιήσω λίγο πιο καλά τα ανθρωπάκια μου. Λοιπόν, βάζω αυτά τα μικρούλικα διάφορα χριστουγεννιάτικα, σαν τρουφάκια είναι, που είχα παραγγείλει από το τίμο. Παιδιά, βγήκε πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, το καταχάρηκα. Αφού όταν το είχα τελειώσει, δεν το πίστευα αυτό που έφτιαξα. Βάζω και λίγα έτσι, σαν καραμελάκια που είχα, που ταιριάζει πάρα πολύ με το χρώμα του. Φοβερή κατασκευή. Μετά έφτιαξα ακόμα λίγο στόκο, γιατί ήθελα να κάνω έτσι κάτι γαρνιτούρες, για να βάλω και άλλα πραγματάκια να τα σταθεροποιήσω. Έβαλα και στην πίσω μεριά τους, όπως βλέπετε, για να μου κρατήσει καλά τα ανθρωπάκια όταν θα κοκαλώσει και θα σφίξει ο στόκος. Κορίτσια μου, μη φοβάστε να τα διακοσμήσετε. Βάλτε ό,τι θέλετε πάνω. Ό,τι νομίζετε ότι σας αρέσει, μπορείτε να το διακοσμήσετε.
Λοιπόν, εγώ επέλεξα, είχαν μείνει λίγα από αυτά εδώ τα γλυφιτζουράκια, τα ψεύτικα, που είχα παραγγείλει από Τίμω, τα οποία γλυφιτζουράκια σε διάφορα έτσι χρωματάκια υπάρχουν και στα τζάμπο, να ξέρετε. Κόλλησα και το ανθρωπάκι μου, το γλυκούλι, το μπισκοτάκι. Και λίγα έτσι πάλι μπισκοτάκια στη μεσαία μεριά και είναι έτοιμο. Έφτιαξα και ένα φιωγκάκι από πάνω με την κόκκινη κορδελίτσα. Έγινε φανταστικό, παιδιά, φανταστικό. Σας προτείνω να το φτιάξετε. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, η επόμενή μου κατασκευή και πανεύκολη είναι αυτή εδώ η σκαλίτσα που φτιάχνω πάλι από ξυλάκια, αυτά εδώ που παίζουμε. Να σας πω την αλήθεια μου, ήθελα ξύλα. Αλλά όταν λες στον άντρα να πάει να σου φέρει ξύλα, δεν πάει ποτέ, παιδιά, είναι νόμος να το ξέρετε αυτό. Οπότε βρίσκουμε λύσεις, όταν δεν μπορούμε να πάμε εμείς, για να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, τα κόλλησα πάρα πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα, καλά το έχω βάλει και στο πολύ γρήγορο το βίντεο, γιατί σας είπα, είχε πάρει πολύ χρόνο. Επειδή έχω και μία υπομονή στις κινήσεις μου. Λοιπόν, τώρα βλέπω να δω πώς θα τα κολλήσω. Ξεκινάω και κολλάω ένα-ένα τα ξυλαράκια στις μεριές του ακριανού. Και μετά βάζω κόλλα. Τα φέρνω στην ίσα ευθεία. Και κολλάει πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Έτοιμο! Λοιπόν, η επόμενη διαδικασία είναι να το βάψω ό,τι χρωματάκι θέλω. Εσείς μπορείτε να το κάνετε ή γκρι, ή λευκό, ή οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, εγώ επέλεξα το κόκκινο λόγω και της διακόσμησής μου φέτος. Το ταμπελάκι που κόλλησα με το πιστόλι σιλικόνης είναι από τζάμπο. Αυτά εδώ τα διακοσμητικούλια, παιδιά, τα είχα πάρει για τη διακόσμηση του δέντρου, αλλά τελικά τα χρησιμοποίησα στα DIY μου. Κολλάω και τέτοια σπιτάκια που είναι πάρα πάρα πολύ χαριτωμένα. Όλα είναι σε διαφορετικό σχέδιο. Βάζω σπιτάκια, βάζω τα μπελίτσες, θα βάλω και ανθρωπάκια. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στολίζετε πάνω. Μπορείτε να βάλετε και λεντοτενία. Να τη λήξετε. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να το ντύσετε με γουνίτσα. Το συγκεκριμένο. Να βάλετε λεντοτενία. Να κολλήσετε πάνω νυφάδες, αστεράκια, διάφορα πραγματάκια. Αν δεν θέλετε σε διακόσμηση gingerbread, είπαμε διαμορφώνουμε αυτά που φτιάχνουμε με αυτό το στυλ που θέλουμε να στολίσουμε. Και έχει φοβερές ιδέες που μπορείτε να φτιάξετε. Βάζω και φιωγκάκια. Γενικά βάζω ό,τι φανταστώ εκείνη τη στιγμή. Στολιδάκια να έχουμε και γεμίζουμε. Γίνεται πάρα πολύ όμορφο. Μου φύγε το ένα ποδαράκι, αλλά δεν πειράζει, δεν πτωούμε, το ξανακόλλησα. Βάζω και καραμελάκια, διάφορα έτσι διακοσμητικούλια. Αυτό μπορείτε να το φτιάξετε εσείς
και να δώσετε στο παιδάκι σας ή στο εγγονάκι σας διάφορα τέτοια πραγματάκια, εννοείται με την κανονική κόλλα και όχι τη σιλικόνης, να κολλάει μόνο του πραγματάκια πάνω και να χαίρεται και εκείνο ότι κάτι κάνει και να το στολίσει, εκτός βέβαια την κόλλα σιλικόνης, το ξαναλέω. Έχει άλλες κόλλες που μπορεί το παιδάκι έτσι να κολλήσει και να κάνει τις χειροτεχνίες του και όλα αυτά. Έτοιμο λοιπόν. Έγινε πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ παιχνιδιάρικο. Επίσης αυτό μπορείτε να το φτιάξετε και να το κρεμάσετε στην πόρτα σας. Αντί να βάλετε στεφάνι, μπορείτε να το βάλετε όρθιο στον πάγκο της κουζίνας σας. Μπορείτε να μην βάλετε διακοσμητικά πάνω και όπως θα το έχετε στον πάγκο της κουζίνας σας, να βάλετε πετσετούλα από πάνω. Μπορείτε να το διακοσμήσετε στο μπάνιο σας. Να βάλετε κόλλα από την άλλη που γίνεται διαφανή. Να το γεμίσετε στράς και να το διακοσμήσετε μετά στο μπάνιο. Και να είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο, να βάλετε πάνω τις πετσετούλες σας του μπάνιου, του προσώπου, και δείχνει πάρα πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά αυτές τις κατασκευές τις έχω καταχαρεί. Αυτό ήταν το αποτέλεσμά του. Είναι πάρα πολύ χαρούμενο, πολύ γιορτινό, πολύ χριστουγεννιάτικο. Όπως και το βιβλιαράκι είχε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή πιο γλυκό αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τα δημιούργησα μόνη μου. Οπότε σας προτείνω να το δοκιμάσετε και εσείς. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι. Εύχομαι να σας άρεσε, να πήρατε πολλές πολλές ιδεούλες. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά. Να περνάτε υπέροχα, να φτιάχνετε πραγματάκια που να χαίρεστε και θα τα ξαναπούμε πάλι σε ένα σύντομο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!